Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και σήμερα έχουμε μια τρυφερή γυναίκα, η οποία μας περιγράφει για το πώς η ανάγκη να αγαπηθεί την κατέστρεψε. Ήδη έχει γράψει τίτλο στην επιστολή της, όταν η ανάγκη να μας αγαπούν, μας καταστρέφει. Πρόκειται για ένα γλυκύτατο πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και την γνωρίζω και αναγνωρίζω και το όνομά της και γνωρίζω και το χαμόγελο της και την τρυφερότητα της. Αγαπημένη μου Θέκη, δεν θυμάμαι πραγματικά τι σου έγραφα στο mail που σου είχα στείλει στην πιο απελπισμένη περίοδο της ζωής μου. Νομίζω ότι μου είχε πει ότι θα γίνει και μπλοκ. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι σε κάποιου έγραψα παλιότερο ότι θα γίνει vlog το βίντεο του και τελικά δεν κατάφερα να το κάνω vlog και απολογούμε εκ των υστέρων. Ήταν πρωτού πάρω την απόφαση να μην παίρνω όλα τα email. Αυτό που έστειλε όμω τώρα γίνεται βίντεο και είναι αυτό εδώ. Με όσων μπορώ λιγότερα λόγια, θέλω να σου μιλήσω για να γνωρίζει κάποια πράγματα για μένα. Ελπίζω το χειμώνα να μπω στο τέταρτο επίπεδο γιατί μου αρέσουν πολύ οι ομάδε. Το είχα κάνει παλιά όταν τα παιδιά μου ήταν έφηβα στην προσπάθεια μου να είμαι σωστή απέναντί του. Είσαι ευπρόσδεκτη να έρθει. Στο τέταρτο επίπεδο είσαι ήδη ενεργή και στο τρίτο επίπεδο και στο δεύτερο επίπεδο στο Book Club και νομίζω θα σου αρέσει η ομάδα γυναικών του τετάρτου επίπεδου. Η ομάδα γυναικών του τετάρτου επίπεδου είναι μια ομάδα ψυχοεκπαιδευτική που συναντιέται κάθε Τετάρτη βράδυ για ένα δίωρο και έχει και μια συνεχή συνομιλία στο Viper. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα πώς έφτασε η φίλη να γράψει το email με τίτλο «Όταν η ανάγκη να μας αγαπούν, μας καταστρέφει». Πριν 8 χρόνια, χώρισα μετά από 37 χρόνια γάμου με πολύ οδυνηρό και ξεφτελιστικό τρόπο. Γνωριστήκαμε με τον πρώην άνδρα μου στο Πανεπιστήμιο από φίλους. Ήταν δύο έτη πιο μπροστά. Δήλωσε ότι μόλις με είδε, κατάλαβε ότι ήμουν ο μεγάλος του έρωτας. Κάτι που το έλεγε σε όλους πολλά χρόνια μετά. Τυφλωμένη και χωρίς να βλέπω τις κόκκινες σημαίες, τον πίστευα και παρέβλεπα πολλά ουσιαστικά πράγματα για μένα. Ο κεραυνόβολος έρωτας του ναρκισιστή ο οποίο μόλι δει το τρόπιο, τη γυναίκα τρόπιο, αυτή είναι μια εξαιρετικά εμφανισμένη κυρία και γλυκιά και καλοσυνάτη, σου λέει Αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση για μένα. Θα την κάνω ό,τι θέλω, θα είναι μια ωραία γυναίκα, μια γυναίκα τρόπιο που θα βλέπουν οι φίλοι μου και η κοινωνία και θα ζηλεύουν πω έχω αυτή την ωραία γυναίκα. Και γενικά τα κατάφερα να βρω το κατάλληλο θύμα ουσιαστικά. Σαν φοιτήτρια είχα μια πολύ καλή δουλειά σε μια εφημερίδα στην οποία θα υπήρχε και εξέλιξη μόλις έφερνα το πτυχίο Έξω από τη δουλειά μου λοιπόν, στην όταν ο πρώην με κιάλια, μάλιστα, για να βλέπει με ποιον μιλάω, πού χαμογελάω και πού θα πάω μετά τη δουλειά. Σημειώνω ότι είχε τελειώσει τις σπουδέ του και είχε επιστρέψει πλέον στην πόλη καταγωγή του. Πολλές φορές εμφανιζόταν μπροστά μου σαν της Μπαστούνη θύμωνα. Όμως τον συγχωρούσα πιστεύοντας ότι με αγαπάει πάρα πολύ, γι' αυτό τα κάνει όλα. Η χτητικότητα δεν είναι αγάπη. Η χτητικότητα είναι ένδειξη ναρκισισμού. Εγώ τώρα είχα μεγαλώσει δύσκολα. Ορφανή, με μια μητέρα όχι ιδιαίτερα στοργική και τρυφερή. Τώρα πια μπορώ να καταλάβω και τους λόγους. Τότε όχι. Η ανάγκη μου λοιπόν να με αγαπούν ήταν μεγάλη και την πήρα αυτήν την αγάπη από τον πρώην στην αρχή της γνωριμίας μας νιώθοντας και ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Ήρθε όμως η στιγμή να πάει στο στρατό. Έκανε τα δύνατα δυνατά για να με πάρει μαζί του. Πόσο πολύ με αγαπάει σκεφτόμουν εγώ. Ενώ στην πραγματικότητα ήθελε να σε χρησιμοποιήσει. Ε? έγινε δόκιμος στη σχολή της Αθήνας και εγώ παράτησα τη δουλειά μου και πήγα μαζί του για να βοηθήσω και τη μαμά του που ήταν βαριά αρρωστη με καρκίνο. Η αλήθεια είναι ότι τη λυπόμουνα γιατί περνούσε μόνη τη. Την αγαπούσα και με αγαπούσε και εκείνη πολύ. Πεθρά δηλαδή, σε αγαπούσε. Ε. Αλλά σε αγαπούσε στο στάδιο, το τελικό στάδιο του καρκίνου που εσύ τη φρόντιζε. Άρα ίσω είχε και ανάγκη και τα συνδεδεμένη μαζί σου. Παντρευτήκαμε γρήγορα, επιθυμία της μαμάς του, η οποία μετά δέκα ημέρες πέθανε και φύγαμε για τη μετάθεσή του. Πόσοι γάμοι έγιναν κατόπιν επιθυμίας άρρωστων μητέρων και άρρωστων πεθερών για να δουν τα παιδιά τους παντρεμένα. Εγώ τότε έγινα πλέον μια νοικοκυρά. Στην άκρη τα σχέδια για εμένα, τα όνειρα για τη ζωή μου, ήταν στην άκρη με αναμονή. Μαζί με αυτά άρχισαν οι παράλογες ζίες οι υποτιμήσεις και όλα τα συναφή. Ξέχασα να πω ότι σε ένα χρόνο ήρθε και το πρώτο μου παιδί. Τις κουβέντες μου για να δουλέψω, γιατί και εγώ είχα όνειρα, ακολουθούσαν ομοιρικοί καυγάδες. Θα σε πάρω για να σε επιδείξουν και τέτοια ωραία. Έτσι πέρασαν δέκα χρόνια. Σπίτι, παιδί και προσπάθεια πάντα να μαθαίνω καινούρια πράγματα. Μετά έρθει και το δεύτερο παιδί. Και μετά η οικονομική ευμάρεια και γράφει στην παρένθεση «Δώσε εξουσία σε κάποιον για να δεις το χαρακτήρα του». Όντως, δώσε εξουσία σε κάποιον για να δεις το χαρακτήρα του, δώσε χρήματα σε κάποιον για να δεις το χαρακτήρα του. Είχα μάθει πια να ζω έτσι. Εγώ σπίτι με τα παιδιά και αυτός να μαζεύει λεφτά. Εμείς κάναμε πολύ απλή ζωή. Στα παιδιά προσέφερε ό,τι καλύτερο μπορούσε για τη μόρφωσή τους. Πέρασαν έτσι κάποια χρόνια και ήρθε η στιγμή της εξουσυζυγικής σχέσης. Στην ίδια οικοδομή, από την αρχή που πήραμε το σπίτι, έμενε και ένα νιόπαντρο ζευγάρι αρκετά μικρότερο από εμά, το οποίο στην πορεία χώρισε. Η νεαρή κυρία είχε πολλούς δεσμούς πάντα με παντρεμένους. Ο τελευταίος και τυχερός ήταν ο δικός μου. Του ζήτησε δουλειά την πήρε και είδε από κοντά την πολύ καλή οικονομική κατάστασή του. Τον ανέβασε στα ουράνια και έμπλεξε μαζί της. Δεν φταίει μόνο η νεαρή κυρία, φταίει και αυτός που σε απάντησε. Μετά άρχισε ο πόλεμος σε μένα. Όταν το έμαθα ότι με απατούσε και αντέδρασα, είδα έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα, δεν αναγνώριζα. Ένα θέατρο ότι ήταν δυστυχισμένος, ότι τον έκρινε ενώ είχε φύγει από το σπίτι και έμενε σε ένα παραθαλάσσιο που είχαμε για να ερεμεί όπως έλεγε, φυσικά για να κινείται ελεύθερα. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν ότι δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δυστυχία του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι ένας δυστυχισμένο και ερατωμένο σύζυγος με art Εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον σου. Ούτε τα ενήλικα παιδιά του δεν σκέφτηκε με τα οποία είχε μαλώσει επειδή δεν συμπαθούσαν την κυρία. Ακολούθησε βία, λεκτική, κατηγορίες για η είμαι μόνη όλα τα χρόνια μετά το χωρισμό, δικαστικές διαμάχες για να μην δικαιούμε τίποτα από τα κοινώ αποκτηθέντα. Γι' αυτό το λόγο και έκανε και κατηγορίες για την ηθική μου, φυσικά δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο για ποιο λόγο έχει χωρίσει ένα ζευγάρι, επειδή είχε απατήσει ο ένας, επειδή είχε απατήσει ο άλλος για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αυτό που ισχύει στην νομοθεσία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι ότι η δίκη για το διαμοιρασμό της τυχών α, αποκτηθήσεις περιουσίας κατά τη διάρκεια του γάμου είναι ξεχωριστή δίκη από τη δίκη για το διαζύγιο. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή αν κάποιο έχει απατήσει, αν κάποιο απατήσει δεν δίκαιο ούτε να πάρει από την κοινή περιουσία. Μιλάμε όμως για πόλεμο νεύρο και για ψυχολογικό πόλεμο. Παρόλο που κέρδιζα τα αρχικά δικαστήρια, τα παράτησα όλα γιατί έκανε εφέσει, πλήρωνα δικηγόρου και έπρεπε να περιμένω χρόνια. Το πιο σημαντικό, σκότωνα τη ψυχή μου. Όντω είναι πανάθλιο, είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ άσχημο να μπλέξει με δικομανίνο ναρκιστή. Πάρα πολύ άσχημο. Βρέθηκα σε αυτή την ηλικία, η κυρία είναι 60 και κάτι, είναι 60 ετών. Βρέθηκα σε αυτή την ηλικία χωρίς δουλειά, χωρίς σύνταξη, ποδοπατημένη κυριολεκτικά. Τι με έσωσε? Μια παρατημένη ακίνητη περιουσία της μαμάς μου, την οποία φρόντισα να αξιοποιήσω με πολλή δουλειά και τρέξιμο. Είσαι άξιο. Μπράβο. Σημειώνω ότι τα δύο πρώτα χρόνια του χωρισμού είχα να φροντίζω και την υπέργυρη μητέρα μου. Τότε την γνώρισα Τότε γλίκανε η ψυχή μου και τότε κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι να παλεύει μια γυναίκα με παιδί εντελώς μόνη στην κοινωνία και μάλιστα να παλεύει σε μια κοινωνία 50 χρόνια πριν. Σήμερα δεν ξέρω πόσο πραγματικά καλά είμαι. Ξέρω όμως ότι παλεύω κάθε μέρα με χαμόγελο, όντως το χαμόγελο είναι το χαρακτηριστικό σου. Είδα ότι είμαι δυνατή. Δεν θα πω ότι δεν με πονάει η αδικία που βίωσα. Είναι μόνο φυσιολογικό να μας πονάει η όποια αδικία έχουμε βιώσει. Υπάρχουν πράγματα που πάντα θα θρυνώ. Όμως κάθε μέρα θα αγωνίζομαι να μαθαίνω και να κατανοώ εμένα και τους ανθρώπους που αγαπώ. Τι ωραίο μήνυμα αυτό. Τι ωραίο μήνυμα αυτό με το οποίο κλείνεις την επιστολή σου. Αισιόδοξο μήνυμα. Μήνυμα ανθρώπου ο οποίος όχι μόνο έχει επιζήσει από την κακοποίηση, αλλά δουλεύει πνευματικά, εργάζεται πνευματικά για να αποκτήσει, να έχει και να συντηρήσει την ευδαιμονία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοίρασμα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ε, η μητέρα σου είχε, τη δικαιολογία του ότι ήταν μια γυναίκα χείρα μόνη στην κοινωνία κάτω από δύσκολες συνθήκες. Όμως υπήρχαν κι άλλες γυναίκες χείρε μόνες, οι οποίες κατάφεραν να δείξουν αγάπη και στοργή στα παιδιά τους. Καταλαβαίνω την ανάγκη που έχει μια κόρη όταν ενηλικιωθεί και όταν η μάνα της φτάσει προς το τέλος της ζωής της, να ταυτιστεί με τη μάνα της, να την κατανοήσει και να συγχωρήσει τη ζημιά που της έχει κάνει, δεν πάβει όμως η ανάγκη σου για αγάπη να προέκυψε από την έλλειψη αγάπης που είχες από τη μάνα σου μεγαλώνοντας. Και αν η μάνα σου έκανε δουλειά με τον εαυτό της προκειμένου να είναι στοργική και τρυφερή με το παιδί της και να δίνει αγάπη στο παιδί της παρόλο που ήταν μια χείρα να παλεύει μόνη της στην κοινωνία, το πιο πιθανό εσύ να μην περνούσε όσα πέρασε. Καταλαβαίνω γιατί τη συγχώρεσε. Καταλαβαίνω πω ήταν θεραπευτικό για σένα να συνδεθεί μαζί τη στο τέλο τη ζωή τη και να μοιραστείτε τι κοινέ προβληματικέ που είχατε. Αυτή ήταν μια γυναίκα χειραμώνη. Εσύ ό,τι βρέθηκε, στη μέση ηλικία μόνη από έναν άνδρα ο οποίο εκμεταλλεύτηκε και μετά σε παράτησε σαν στη λεμονόκουπα και σου έκανε και σμέαρ καμπέιν και εκστρατεία της φήμησης από πάνω. Όμως το λέω επειδή παρακολουθούν και τα βίντεο αρκετοί μονογονείς ότι το γεγονός ότι είμαστε μονογονείς δεν μας δικαιολογεί ώστε να είμαστε ψυχροί και από μακριά από τα παιδιά μας. Κάνουμε ψυχοθεραπεία, κάνουμε εντατική ψυχοεκπαίδευση και φροντίζουμε ώστε να είμαστε καλά και να δώσουμε στα παιδιά μας την αγάπη, την προσοχή και τη φροντίδα που δικαιούνται. Και όσο για τους ταλαιπωρημένους ενήλικες, πάλι στο χέρι μας είναι να γίνουμε εμείς οι ήδη γονείς του εαυτού μας, μητέρα του εαυτού μας, εσωτερική μητέρα, εσωτερικός πατέρας, ούτω ώστε να δώσουμε την αγάπη και τη στοργή που δικαιούται το ταλαιπωρημένο παιδί μέσα μας στον εαυτό μας. Και όταν επιτύχουμε να το κάνουμε, τότε θα είμαστε πραγματικά καλά. Μας το εύχομαι. Σας αγαπώ. Γεια.